Καλή ανάπτυξη από τα αριστερά για τον Ιπποκράτη, σε καλή θέση και πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 16-17. Καρασερίδης στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα του Ιπποκράτη. Σημείωσε το 1-0 σε αυτό το υπέροχο σουτ γκολ εκτέλεση. Καλή σέντρα ο Ερκάν με το κεφάλι και το 1-1. Και το 1-1 από τον Ερκάν. Μόνος του Ερκάν είδε τη γωνία. 1-1 και αυτό υπέροχο τέρμα από τον Ερκάν. Και το λάθος αυτό βγαίνει μόνο στο επιθετικό του ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά στο 1-2 και το πραγματοποιεί. Έγινε το 1-2. Το 1-2 από τον Μιχαλακέλη. Και το 1-3 από τον Ερκάν. Μπράβο, Χάτζη. Και το 2-3. Εντάξει, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε αρκετά καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε και τις αλλαγές. Υπάρχει και πολύ κόπος και πολύ κούραση από την προετοιμασία. Και το Κόσμο δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, εξαιρετική ομάδα. Είναι σχεδόν η ομάδα που αντιμετωπίσαμε εμείς στον Ιάσμο με πολύ ποιοτικούς παίκτες. Για μένα ομάδα γάμα εθνικής είναι. Και πιστεύω ότι ήταν πάλι ένα δυνατό τεστ καλό. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, θέλουμε πολλή δουλειά. Ναι, είχαμε και αρκετές ελλείψεις σήμερα, λείπαν αρκετά παιδιά. Εντάξει, αυτό έτσι είναι στην προετοιμασία. Για μένα μετράει. Σίγουρα και το αποτέλεσμα μετράει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε κάποια άλλα πράγματα, να τα δουλέψουμε. Αλλά στις γενικές γραμμές βγήκαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Από τα αριστερά παίξαμε πολύ καλά, βάλαμε ένα εντυπωσιακό γκολ. Βγήκαν αρκετές φάσεις καλές. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα τεστ καλό, δυνατό και θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Το επόμενο παιχνίδι ποιο είναι? Το επόμενο παιχνίδι είναι το άλλο Σάββατο με την Ύψα. Έχουμε τώρα μια εβδομάδα μπροστά να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, έχει ένα μήνα μπροστά μας. Και θέλουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές για να συμπληρώσουμε και το ρόστερ. Η αλήθεια αυτή είναι. Η ομάδα έκανε σήμερα το πρώτο φιλικό της. Εντάξει, είχαμε κάποια προβλήματα, λογικό είναι. Ήταν ένα δυνατό φιλικό για μας. Εντάξει, όπως βλέπω, θα πάμε καλά στην πορεία. Σκοράρεις και έχασες και αρκετά τέρματα. Τώρα θα μου πεις, είναι και αρχή της προετοιμασίας. Εντάξει, είναι βαριά τα πόδια ακόμα. Ναι, εντάξει, ήρθαν οι φάσεις. Το θέμα είναι που κέρδισε η ομάδα. Αυτό που είπε ο κότς, να πετύχουμε τη τακτική μας. Η ομάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα θέλει να ανεβεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, οπουδήποτε, έτσι. Φυσικά, ναι, κάθε χρόνο η ομάδα του Κοσμίου θέλει να πετύχει το στόχο της. Δεν καταφέραμε δύο χρόνια εδώ για να βγούμε την άνοδο. Δεν την κάναμε τελευταία στιγμή. Και πιστεύω φέτος θα τα καταφέρουμε. Τον Ιπποκράτη πώς τον είδες? Πιστεύω ότι ήταν κουρασμένη. Πολύ καλή ομάδα, γιατί έκανε και νομίζω δύο φιλικά. Είναι το δεύτερο φιλικό αυτό. Α, ναι, με τις προσκυνητές, ναι. Πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω θα πετύχουν και αυτοί το στόχο τους για άνοδο, πιστεύω. Κάνω σου εύχομαι καλή συνέχεια, ναι. Και υγεία και με πολλά τέρματα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για να είστε. Τέλος το παιχνίδι, Σάββα Σαϊβάζης, προπονητής του ΠΑΟΚ Κοσμίου. Συγχαρητήρια, coach, για αυτό που είδαμε. Ήταν μια καλοδουλωμένη ομάδα, αν και είστε εδώ και δύο εβδομάδες ξεκίνησε η ομάδα. Όμως ο κορμός ο βασικός είναι ο περσινός, με ελάχιστες προσθήκες. Είδαμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Καταρχήν να ξεκινήσω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ιπποκράτη για τις εγκαταστάσεις και για το γήπεδο που έχει. Τους δίνω ιδιαίτερα συγχαρητήρια, αλλά και να ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία που μας έκανε για αυτό το φιλικό. Όντως, σήμερα ήταν το πρώτο τεστ. Σίγουρα θέλαμε να δούμε μερικά πράγματα. Νομίζω είδαμε αυτά που έπρεπε να δούμε. Δυστυχώς, σήμερα ορισμένα παιδιά παίξανε πάρα πολύ, που αυτό ήταν λίγο που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Μας έλειπαν 4 παιδιά και ιδιαίτερα στο χώρο της άμυνας. Γι' αυτό είχαμε και λίγα προβλήματα. Νομίζω, σαν πρώτο φιλικό, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά όντως, αυτό που λέτε, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε το
όσο γίνεται πιο γρήγορα μια πολύ καλή ομάδα, να δείχνουμε και στον κόσμο έξω ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Θα υπάρχουν προσθήκες στην ομάδα? Ναι, σίγουρα χρειάζονται προσθήκες, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όντως έχουμε 20 παίκτες αυτή τη στιγμή σύνολο που είναι πολύ καλοί παίκτες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε άλλες δύο προσθήκες για να μπορούμε να είμαστε πιο άνετα. Σήμερα δυστυχώς θέλω να δω αν ο Στέλιος Ξενάκης, ο αρχηγός μας, είχε ένα πρόβλημα. Φοβάμαι και θέλω να ελπίζω μάλλον ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα το κοιτάξουμε αύριο αυτό. Βλέπετε ότι σαν αριστέχνες είναι δύσκολο, πρέπει να αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα, αλλά και πρέπει να αναπληρώνεις σωστά τους παίκτες που θα λείπουν. Περιττό να πούμε ότι η ομάδα θα είναι πρωταγωνιστής και θα πάει για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάξτε, το κόσμο εδώ και χρόνια είναι μια ομάδα που πάντα πρωταγωνιστεί. Αυτός ήταν ο στόχος των ανθρώπων, γι' αυτό ήρθαμε όλοι φέτος εδώ για να κάνουμε ό,τι γίνεται το καλύτερο και να γίνουμε πρώτα μια πολύ καλή ομάδα και μετά φυσικά ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην ΕΠΣ Θράκης σε ποιο σημείο βρίσκεται? Πέρυσι έγινε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με 6 ομάδες να πρωταγωνιστούν και οι 6 πρώτες ομάδες, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες που ήταν 12 σύνολο ήταν αυτές που λέγαμε ότι μπορούσαν να σε κάνουν τη ζημιά και όντως έγιναν ζημιά. Υπάρχει ένα επίπεδο, βέβαια χρειάζεται περισσότερα να γίνουν ειδικά στο τοπικό ποδόσφαιρο. Νομίζω το πρώτο και το κύριο είναι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Είναι το πιο βασικό για να μπορέσει ένας ερισιτέχνης παίκτης να έρθει για να γυμναστεί και να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί είναι το πρώτο ερέθισμα αυτό που λέτε και εσείς, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κάποιους παίκτες. Το τυχερό με το όνομά μας είναι ότι έχουμε το τεφάκι στην Κομωτινή. Έχει αρκετούς παίκτες. Αλλά πάντα εμένα η γνώμη μου και το βασικότερο είναι ότι πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία στους ντόπιους παίκτες. Αλλά είμαστε τυχεροί από την άλλη που έχουμε παιδιά που μπορούμε να φτιάξουμε τις ομάδες. Και φυσικά όπως σήμερα είχαμε αρκετούς που είναι φοιτητές και δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση, τον Ιπποκράτη πώς τον είδατε? Είναι μια ομάδα που όντως μπορεί να είναι, γιατί δεν γνωρίζω τις άλλες ομάδες και δεν μπορώ να εκφέρω, αλλά είναι μια δουλεμένη ομάδα. Με σωστή οργάνωση, που είναι βασικό για να είσαι τέχνη ποδοσφαιριστή, είναι πολύ βασικό για μένα αυτό, να υπάρχει σωστή οργάνωση και η δουλειά που γίνεται και με τον προπονητή αλλά και με τον παλιό μου παίχτη αλλά και ένα πολύ καλό γυμναστή, τον Αντώνη τον Τζικάκη, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχόμαστε καλή πορεία και χωρίς τραυματισμούς και να και εγώ ό,τι καλύτερο σε εσάς, με υγεία σε όλο τον κόσμο εδώ του νομού Εύρω και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.